Ραδιοθήβα 97,5. Τι γίνεται σήμερα, κύριε Καρακαλή? Κοίταξε, εφαρμόσαμε τη δικαστική απόφαση, η οποία κρεμεί εδώ και χρόνια, να κλείσει ο δρόμος, να ενοποιηθεί η έκταση του ακίνητου αυτού της εταιρείας του συνεταιρισμού των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είναι ο δρόμος προσαρτημένος μαζί με το υπόλοιπο κτήμα τους. Είχε βγει μια απόφαση να γίνει απολωτρίωση, δεν εκπληρώθηκε η απολωτρίωση, δεν πληρώσαν τα λεφτά ο παλιός δήμαρχος ο Κοβάνης. Με αποτέλεσμα πάμε δικαστικός και να δικαιωθεί η εταιρεία ότι ο δρόμος καταργείται και κλείνει. Παρ' όλα αυτά ρίξανε άσφαλτο σε ένα ξένο καταπατημένο δρόμο η παλιά δημοτική αρχή. Ενημερώθηκε η καινούρια αρχή τώρα του Δήμου. Ναι. Ο Νικολάου πολύ σωστά και μπράβο του πήρε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν 4 στρέμματα, να γίνει μια ανάπλαση παραλίας εδώ, να κάνουμε μια παιδική χαρά, μια εκκλησία, κάτι να αναβαθμιστεί ο τόπος εδώ πέρα που είναι εγκατελειμμένος από όλο τον κόσμο. Δυστυχώς ο καινούριος δήμαρχος, ο κύριος Αναστασίου, πήγαμε τον είδαμε τον κύριο Παπαβασιλείου και δεν είχε μεσάνυχτα. Προφανώς οι συνεργάτες του είναι άχρηστοι για τα μπάζα, όλους αυτούς που έχει μαζέψει εκεί μέσα. Δεν τον έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει κωδικός πληρωμής, ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν τα λεφτά, υπάρχει στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, κλείνω το δρόμο για να καταλάβουν εδώ πέρα ότι πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο και το δικαστήριο. Διότι η απόφαση αυτή και η απόφαση του συνεταιρισμού να δώσει την έκταση αυτή στον Δήμο είναι απόφαση Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού και λίγη προθεσμία τώρα και πρέπει να κάνουμε ξανά Γενική Συνέλευση. Γιατί κοροϊδεύουν, είναι άχρηστοι, το έχω πει 100 φορές. Και θα έχει την τύχη, κύριε Πέπα, θα έχει την τύχη κάποια μέρα γίνει κάτι κακό εδώ, κάποια πυρκαγιά που δεν υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα, της Δούρου και του Ψινάκη. Θα ακούσει τον Αναστήριο να τον λένε σαν τον Ψινάκη και τον Περιφερειάρχη τον Σπανό. Θα τον λένε σαν τη Δούρου, θα τους βρίζει όλος ο κόσμος. Εδώ δεν υπάρχει δρόμος τώρα για τη θάλασσα. Και όπου υπάρχουν αυτός δρόμος εδώ, είναι λίγα ανεπικίνδυνα να γίνει δυστύχημα. Όπως τους είχαν ενημερώσει για τις κατολιστήσεις θα γίνουν και κοροϊδεύανε και αλλάζανε χαρτιά με την αρχαιολογία, εδώ θα γίνει δυστύχημα 100%. Διότι είναι απότομη ανάβαση. Δεν ανεβαίνει το απορριμματοφόρο γιατί είναι ένα δέντρο και έχει κλείσει το δρόμο. Και μόλις ανεβαίνει επάνω είναι στροφή. Και κατεβαίνουμε φόρα από πάνω και θα γίνει δυστύχημα. Και θα είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Σας το λέω υπεύθυνα, θα είναι ο Δήμαρχος υπεύθυνος. Αν γίνει σκοτωθεί κόσμος και τραυματιστεί. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι άχρηστοι. Το δε αντιδήμαρχο το ξαναπήρα, δεν λέει δεν με ενδιαφέρει η Αλική. Το κεφαλά, το Στάθ, τον πήρα τηλέφωνο, έχει δείξει ένα ενδιαφέρον, αλλά τώρα τελευταία και αυτός δεν μου δίνει σημασία. Τον βρήκα εδώ πέρα, ήρθε στην Αλική, ήθελα να τον ενημερώσω, δεν μου απαντάει. Ας κάνουν καλά. Να έχουν υπόψη ότι αν παραβιαστεί δικαστική απόφαση, έχει προσωποκράτηση άφεξη αγοράς. Εάν παραβιαστεί η δικαστική απόφαση. Κύριε Πέπα, χαιρόμαστε που είστε εδώ και το ενδιαφέρον σας για την αλληλεγγύη είναι αμείωτο. Αλλά όπως βλέπετε, με την εφιστάμενη κατάσταση, ζούμε μια παράδεικτη συμπεριφορά τόσο εδώ πέρα επαγγελματιών που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες με το κλείσιμο του δρόμου, ενός δρόμου 30 χρόνων, όσο με και την αυτοδιοίκηση, η οποία είναι απούσα σε αυτή την ενέργεια και πολύ. Και επιπροσθέτως δεν έχει πάρει κανένα μέτρο παράδειγμα να διασφαλίσει αυτό το δρόμο που αποτελεί τη μοναδική πρόσβαση του οικισμού στην παραλία και στο κεντρικό δρόμο. Τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες. Ο επαγγελματίας εδώ πέρα δηλώνει ότι έχει δικαστικές αποφάσεις κλπ. Γιατί δεν κάλεσε και τον κόσμο να έχει τη συνδρομή του για να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή που είναι η αρμόδια αρχή να λύσει το θέμα. Παρά μόνον αυθαίρετα σήμερα το πρωί με τον άσχημο αυτό καιρό κλείστηκε ο δρόμος. Για πείτε μου τι θα γίνει εδώ. Δεν είναι αυθαίρετα από ό,τι ξέρω εγώ, υπάρχει δικαστική απόφαση. Ναι, το ισχυρίζετε. Εγώ δεν το γνωρίζω ως κάτοικος εδώ πέρα, ούτε ως σύλλογος, ούτε ως Επιτροπή Πολιτών. Εσάς. Εσάς. Έπρεπε να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση. Μα εσάς. Ας καλέσει και τους οικιστάς εδώ πέρα να πιέσουν πολύ περισσότερο και την κοινότητα η οποία απουσιάζει, το Δήμο που δεν ενδιαφέρεται, την περιφέρεια και όπου αλλού για να λυθεί το θέμα. Δεν το βλέπετε ότι είναι καραμπινάτη παρέμβαση εδώ πέρα σε ένα δρόμο σημασίας και πρόσβαση στο κεντρικό δρόμο και στην παραλία? Πώς θα επικοινωνεί ο οικισμός? Εγώ αυτά ήθελα να πω. Οι κάτοικοι εδώ πέρα, παράδειγμα, θα μπορούσαν να συνδράμουν στην όποια ενέργεια, αλλά δεν έχει ζητηθεί ούτε από τους συλλόγους. Βλέπετε κανέναν από συλλόγους εδώ πέρα ή να ζητήσει να ενημερωθεί για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση την οποία βιώνουμε και σε άλλα προβλήματα που τα γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και δημοσιοποιείτε. Δύο λόγια για το κλείσιμο του δρόμου σήμερα από την εταιρεία η οποία έχει δικαστική απόφαση. Δεν αποζημιώνεται από το Δήμο της Θήβας με συνέπεια να κλείσει το δρόμο. Εγώ αυτά τα θέματα δεν τα ξέρω. Ακούω πάντοτε χωρίς να έχω δει τίποτε. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το τόπο είμαι 73 χρόνια. Αυτά είναι πρωτάκουστα που γίνονται στο τόπο μου.
Εδώ όλοι γράφουν σε site, σε αυτά διάφορα, επαινούν το τόπο, το λένε ευλογημένο τόπο, αλλά τελικά πού είναι οι ευλογημένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι σήμερα εδώ να έρθουν, έστω να ενημερωθούν, να στηρίξουν αυτή τη κίνηση. Δεν υπάρχει κανένας εδώ, όπως βλέπετε, κύριε Πέπα. Λυπάμαι, λυπάμαι, δεν έχω να πω τίποτα. Πολλά έχω να πω βέβαια, γιατί εγώ αν αρχίσω να λέω εδώ πέρα δεν θα τελειώσω ούτε αύριο, να πούμε. Είμαι 15 γενιές εδώ πέρα. Εδώ γεννήθηκαν οι προγονείς μου. Εδώ υποδεχθήκαμε τους πάντες, εδώ εξυπηρετούμε τους πάντες και δυστυχώς δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, γιατί όσο πολλά λέω τόσο εις βάρος μου γίνονται. Όλοι μου λένε ότι κάνω αντιπολίτευση. Τι αντιπολίτευση κάνω? Λέγοντας τα σωστά πράγματα, τα πράγματα που γνωρίζω 73 χρόνια εδώ, τα έχω ζήσει στο πετσί μου, τα πράγματα, την ιστορίες που έχω ακούσει από τους γονείς μου, από τους παππούδες μου. Είναι, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, εκτός των άλλων ο χρόνος σας είναι και περιορισμένος, θα κάνετε και εσείς τη δουλειά σας. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Αλική, ο επιχειρηματίας, ο εκπρόσωπος νομίζω του συλλόγου έκλεισε τον δρόμο. Τι ακριβώς θα γίνει και αν προτείνεται η Δημοτική Αρχή να αποζημιώσει τους ιδιώτες αυτούς που έχουν τον δρόμο και το υπόλοιπο οικόπεδο σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση την οποία υπάρχει? Εγώ για την υπόθεση αυτή ενημερώθηκα, αν δεν κάνω λάθος, προ 15 ημερών περίπου, σε μια επίσκεψη που δέχτηκα τον κύριο Κάρκαλη στο γραφείο μου ως εκπροσώπου του ΣΟΔΗ, όπου υπάρχει μια δικαστική διένεξη η οποία έχει λήξει από το 2008, μια απόφαση, όπου και δεν είχε προβεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον σε οποιαδήποτε εκτέλεση της αποφάσεως αυτής. Εχθές λοιπόν ο κύριος Κάρκαλης θεώρησε σκόπιμο, εν όψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, που έχουν νεκρώσει τα πάντα, τα δικαστήρια κλειστά, οι δικαστικοί επιμελητές δεν λειτουργούν, να πάει να κάνει μια, κατά τη δική μου και προσωπική πάντα άποψη, μια αυτοδικία στην ουσία και να κλείσει το δρόμο, ο οποίος χρησιμοποιείται από τους πολίτες εδώ και 40 χρόνια περίπου, ως δικός του, μάλλον ενεργώντας ως εκπρόσωπος του ΣΟΔΗ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε με την νομική υπηρεσία και τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και για ασφαλιστικά μέτρα, δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι τα δικαστήρια κλειστά και απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάθεση εγγράφου. Όμως θα το δω κατά πόσο ενέργησε στα πλαίσια της νομιμότητας. Και αύριο που θα επισκεφθώ το χώρο, θα δω και εγώ πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ως Δημοτική Αρχή. Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να αποζημιώσει το ΣΟΔΗ και για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Είχε ανοίξει, από ό,τι ξέρω, μια κουβέντα και με την προηγούμενο δήμαρχο, ο κύριος Κάρκαλης, ο ΣΟΔΗ, ως εκπρόσωπος του ΣΟΔΗ, και με τον προηγούμενο, ίσως, καποδιστριακό δήμο, δήμαρχο, αλλά δεν έχει ευοδοθεί. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο εμείς, τουλάχιστον εγώ, δεν το γνώριζα και ενημερώθηκα, όπως σας είπα, πρόσφατα. Είναι και το κόστος αρκετά μεγάλο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και να το εξετάσουμε. Πάντως, το θέμα είναι ότι πρέπει να λυθεί εκεί, γιατί είναι μια περιοχή, ένα οικισμός ο οποίος είναι και πολυπληθής και το καλοκαίρι έρχεται. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να δούμε πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες.